Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγου τελέστηκε για τα 195 χρόνια από τον θάνατο του ήρωα Εμμανουήλ Παπά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο της Τοπικής Κοινότητας, παρέλαση αλλά και δρόμος αντοχής 17 χιλιόμετρων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γεώργιος Βασιλιάδης. Μια μικρή σπιθαμή γης που είναι η Ελλάδα έχει βγάλει σπουδαίες προσωπικότητες. Οι σπουδαιότερες από αυτές δεν έχουν πάρει τη θέση στην ιστορία που τους αρμόζει. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και με τον Εμμανουήλ Παπά. Μια φοβερή προσωπικότητα, η ιστορία του οποίου μπορεί να αποτελέσει φάρο για το σήμερα. Ο Εμμανουήλ Παπάς ξεκίνησε από το χωριό Δοβίστα Σερών με πολύ λίγες γραμματικές γνώσεις για να εξελιχθεί σε μεγαλέμπορα των Σερών με καταστήματα στη Βιέννη και στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Εμμανουήλ Παπάς και κατόπιν εντολής του Υψηλάντη, προκειμένου να προετοιμάσει τον ξεσηκωμό των κατοίκων της Μακεδονίας, αγοράζει όπλα και πολεμοφόδια για τις 23 Μαρτίου του 1821, τα οποία και φορτώνει σε καράβι και αναχωρεί για το Άγιο Όρος, που θεωρούνταν σαν ο πλέον κατάλληλος τόπος για τον επικείμενο ξεσηκωμό. Εκείνη την εποχή στα 20 μοναστήρια της Χερσονήσου του Άθο μόναζαν 3.000 άνδρες, αριθμός κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητος για στρατολόγηση, ενώ αρκετοί από αυτούς είχαν κιόλας μοιηθεί στη φιλική εταιρεία. Είναι η εποχή που ο Υψηλάντης ονομάζει τον Παπά πληρεξούσιον αρχηγών και διοικητήν των στρατιωτικών δυνάμεων του Αγίου Όρους, της Κασάνδρας και της Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά. Μορφές όπως η μορφή του αρχιστρατήγου Εμμανουήλ Παπά μας εμπνέουν, μας διδάσκουν, μας δίδουν ελπίδα αυτούς τους χαλεπούς καιρούς τους οποίους διανύουμε ως κοινωνία και ως πατρίδα. Και κυρίως καλούμεθα να αναβαπτιστούμε στα ζωηφόρα νάματα της παραδόσεώς μας και των αξιών της πατρίδος μας. Δεν πρέπει να διελανθάνει της προσοχής μας ότι ο αρχιστράτηγος Εμμανουήλ Παπάς είτε από ιερατική οικογένεια, ήταν ο ίδιος ενεργό μέλος της Εκκλησίας μας, εμπνεύστηκε από την Εκκλησία μας. Μια μέρα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, μνήμης και τιμής, αλλά αυτό το μνήμης και τιμής, νομίζω στο πρόσωπο του αρχιστράτηγου του μακεδονικού αγώνα, του μεγάλου ήρωα Εμμανουήλ Παπά, έχει μια άλλη σημασία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς μας ότι ο αρχιστράτηγος του Μακεδονικού Αγώνα έδωσε τη δική του ζωή, τη ζωή μελών της οικογένειάς του, αλλά και αυτό που είναι και στις μέρες μας ζητούμενο, έδωσε και ολόκληρη την περιουσία του. Ήταν ο ευκατάστατος άρχοντας της περιοχής που για να βοηθήσει την πατρίδα του έδωσε τα πάντα σε αυτόν τον αγώνα.